Στις 30 του Γενάρη η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη των τριών ιεράρχων. Η γιορτή τους λέγεται και γιορτή των γραμμάτων, γιατί και οι τρεις ιεράρχες ήταν μεγάλοι δάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας. Οι τρεις ιεράρχες είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Σπούδασαν στις πιο μεγάλες σχολές της εποχής τους, αγάπησαν τον Χριστό και τα ελληνικά γράμματα. Βοήθησαν τους φτωχούς και όλους όσοι είχαν την ανάγκη τους. Ο Βασίλειος ίδρυσε νοσοκομεία, ορφανοτροφία και σχολεία. Για το σπουδαίο του έργο η Εκκλησία τον ονόμασε Μέγα. Ο Ιωάννης είχε το χάρισμα να μιλά πολύ όμορφα και γι' αυτό ονομάστηκε Χρυσόστομος. Ο Γρηγόριος έπεισε τους ανθρώπους ότι ο Χριστός είναι Θεός, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεολόγος. Στην Αλεξανδρούπολη, ο εορτασμός των τριών ιεραρχών πραγματοποιήθηκε με μεγαλοπρέπεια στην Ιερά Μητρόπολη, χωροστατούντος το Μητροπολίτη Αλεξανδρού Πόλεως Ανθίμου, παρουσία μαθητών και του Δημάρχου της πόλης. Επίσης, στην Κομοτηνή, ο εορτασμός πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομοτηνής Παντελέημων, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιμνημό συνειδέηση εις μνήμην των εκπαιδευτικών και των ευεργετών της παιδείας. Εντός της Εκκλησίας, λόγω των μέτρων που ισχύουν για την πανδημία, βρέθηκε αντιπροσωπεία μαθητών και δασκάλων, όπως και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Μπαντίκος, ο προϊστάμενος της Μειονοτικής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Βασίλης Σιμεωνίδης, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μέρη Κοσμίδου και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαρίνος Κωνσταντινίδης.